Βονοκέφαλο προκαλεί σε κυβέρνηση και ειδικού ο νέο οδικό χάρτη για την πανδημία, που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων μετά το Πάσχα. Ενώ αρχικά οι σκέψει τη κυβέρνηση έλεγαν ότι θα μπορούσαν τα περισσότερα μέτρα να έχουν καταργηθεί έω το Πάσχα, φαίνεται ότι οι αντιδράσει των ειδικών επιστήμονων τη Επιτροπή του Υπουργείου Υγεία βάζουν προ ώρα φρένο στα σχέδιά τη. Άλλωστε, οι επιστήμονε, η πλειοψηφία τουλάχιστον, είναι αρνητικοί στο να καταργηθούν άμεσα όλα τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τον κορονοϊό. Και αυτό διότι μέχρι στιγμή τα επιθυμιολογικά δεδομένα αλλά και η ταχύτατη μετάδοση τη μετάλλαξη όμικρων δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Πάντω, αυτή την εβδομάδα οι επιστήμονε τη Επιτροπή θα ξεκινήσουν να προσδιορίζουν τον οδικό χάρτη κατάργηση των μέτρων που πιθανότατα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται μετά το Πάσχα. Παρότι αρχικά στελέχη τη κυβέρνηση αλλά και μέλη τη Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγεία σημείωναν πω το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα έχει καταργηθεί έω το Πάσχα, φαίνεται πω τώρα υπάρχει αλλαγή πορεία. Όλα δείχνουν ότι οι επιστήμονε θα θέσουν ω ημερομηνία ορόσημο μετά το Πάσχα, ώστε να έχει μειωθεί σε ένα βαθμό το επιδημιολογικό φορτίο που υπάρχει στη χώρα. Άλλωστε και η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στον Μάιο, που είναι ο μήνα που αναμένεται να ξεκινήσει πιο έντονα η τουριστική κίνηση στη χώρα.